Με τη συμμετοχή της ΑΕΚ αλλά και της ισπανικής Λαζούμπια από την περιοχή της Γρανάδα, ο μπασκετικός Ηρόδοτος διοργάνωσε ένα καταπληκτικό τουρνουά, το οποίο αφιέρωσε στον Ντίνο Μπαξεβάνη. Η ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού πραγματικά έδειξε πως μπορεί να στέκεται σε υψηλό επίπεδο σε αυτές τις διοργανώσεις, σε επίπεδο παιδών και γενικότερα στα τμήματα υποδομής. Ένα μπασκετικό τουρνουά που κράτησε αρκετές ημέρες μετά το Πάσχα και σίγουρα έδειξε ότι ολόκληρο το Ηράκλειο μπορεί να έχει σημαντικά ταλέντα και αυτά μια μέρα να τα δούμε στην Basket League. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πρώτη φορά διοργανώνεται στην Κρήτη ένα τέτοιο τουρνουά από ομάδα όπως τον Ηρόδοτο. Είναι προς τιμή της οικογένειας Μπαξεβάνη που είναι χορηγός και βοηθάει την ομάδα εδώ και χρόνια και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι ένα πολύ καλό τουρνά γιατί συμμετέχουν ομάδες από ξένες χώρες οι οποίες μπορούν τα παιδιά μας να παίρνουν εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε να το διοργανώνουμε κάθε χρόνο να γίνει ένας θεσμός για την ομάδα μας. Coach, για την ΑΕΚ και το τμήμα παιδών ήταν μια σημαντική εμπειρία αυτό το τουρνουά, διεθνές τουρνουά. Άλλωστε και το Ηράκλειο έχει υψηλό επίπεδο στο μπάσκετ στις μικρές ηλικίες και νομίζω ότι θα έμεινε ικανοποιημένος από αυτά τα παιχνίδια που δώσατε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του Ηρόδοτου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μας. Όντως το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Περάσαμε πολύ ωραία. Είναι μια πόλη οποία είναι γαλουχημένη με το μπάσκετ, έχει επίπεδο και με χαρά θα θέλαμε να συμμετέχουμε ξανά σε αυτό και πάλι συγχαρητήρια για όλη τη διοργάνωση στην ομάδα. Οι στόχοι της ΑΕΚ σε αυτά τα παιδιά, φαντάζομαι το πρώτο μέλημα είναι να βγουν κάποια στιγμή παίχτες που να πλαισιώσουν την ανδρική ομάδα. Σίγουρα, εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να γαλουχίσουμε τα παιδιά στο μπάσκετ, προσπαθούμε να έχουμε ανάπτυξη όσο μπορούμε. Η εξωστρέφεια είναι ένα κομμάτι που προσπαθούμε σαν Ακαδημία να έχουμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σε αυτό το κομμάτι. Πολύ δυνατές οι ομάδες, πάρα πολύ δυνατές οι ομάδες. Βέβαια, εμείς αλλαιώντας ήρθαμε για να αποκομίσουν τα παιδιά κάποιες εμπειρίες. Είμαστε μια νέα ομάδα. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από το επίπεδο των άλλων ομάδων, όλων των ομάδων. Εμείς απλά πήραμε δείγματα γραφής στο τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα, σαν σύλλογος. Και να καταλάβω και τα παιδιά τι είναι το μπάσκετ, γιατί μέχρι τώρα το βλέπω λίγο πιο, ας το πούμε, σαν παιχνίδι. Σίγουρα και για τα παιδιά του Ηρόδοτου η εμπειρία αυτή να γίνεται ένα διεθνές τουρνουά και μάλιστα εδώ στην έδρα σας είναι σπουδαία. Καταρχάς διοργανώνεται το πρώτο διεθνές τουρνουά στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Το διοργανώνει η ομάδα μας ο Ηρόδοτος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο για τα ίδια τα παιδιά, για την ίδια την πόλη. Βοηθάει να αναπτυχθεί το προϊόν και να γνωρίσουν οι αθλητές μας καινούργιες εμπειρίες και ομάδες από το εξωτερικό και εντός Ελλάδος που δεν έχουν την πολυτέλεια να το έχουμε κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Βοηθάει τους αθλητές μας να αναπτύξουν πέρα από το κομμάτι του αθλήματος, να γνωρίσουν και άλλα παιδιά από άλλες πόλεις, από διαφορετικά μέρη, να αλλάξουν ιδέες, απόψεις και εμάς τους ίδιους προπονητές. Στο οργανόγραμμα είναι τα παιδιά που παρακολούθησε την πρώτη ομάδα, έτσι? Υπάρχει σχέση, άλλωστε είμαστε και στο ίδιο γήπεδο, όλα γίνονται με γνώμονα την εξέλιξη των παιδιών, αυτό είναι που θέλουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η παραγωγική διαδικασία και αυτό είναι το μέλημά μας σαν Ακαδημία.